Κύριε Λαμπρούλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δημητρακόπουλο, καλησπέρα και στους ακροατές. Αν και γιατρός πνευμολόγος, θα θέλαμε να κουβεντιάσουμε μαζί σας την ακρίβεια, διότι και η ακρίβεια φέρνει την αρρώστια. Τι γίνεται στη χώρα μας? Ο κόσμος δεν περνάει καλά, και δεν είναι ότι δεν περνάει καλά γιατί στερείται πολυτέλεια, αλλά στερείται τα βασικά. Αρχίζει και στερείται τη διατροφή, την ποιότητα της διατροφής. Έχει το φόβο τι θα γίνει με τη θερμοκρασία στο σπίτι του, αν δεν του πάρουν με πλησιριασμό στο σπίτι του. Τι θα γίνει με ένα σωρό έξοδα τα οποία θέλει δεν θέλει θα πρέπει να κάνει. Από το πενιχρό εισόδημα, αν είναι εργαζόμενος, και πάει λέγοντας. Θα θέλαμε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος πάνω σε αυτή την κατάσταση, την τραγική που διαμορφώνεται. Ναι, κύριε Δημητρακόπουλε, ακριβώς έτσι είναι όπως τα λέτε. Εξάλλου αυτό αποτυπώνει και η ίδια η ζωή, η ίδια η πραγματικότητα. Εξάλλου και τα στοιχεία, αυτό που αναδεικνύουν είναι ότι επιδεινώνεται διαρκώς και οι συνθήκες διαβίωσης των λαϊκών οικογενειών που αναγκάζονται να κόβουν από παντού, ακόμα και από βασικές διατροφικές ανάγκες. Και βέβαια είναι χαρακτηριστικό ότι το κύμα ακρίβειας στην ενέργεια και σε βασικά προϊόντα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην αγοραστική δύναμη των μισθωτών και στο βιωτικό τους επίπεδο. Είναι επίσης γνωστό ότι οι 7 στους 10 εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα δηλώνουν ότι έχουν οδηγηθεί σε μείωση δαπανών, περιορισμό δαπανών για βασικά αγαθά διατροφής. Με το 20% αυτών να δηλώνει ότι η περικοπή είναι μεγάλη, και βέβαια το 51% να δηλώνει ότι είναι αρκετά μεγάλη. Έτσι λοιπόν τα μέτρα περί στήριξης των οικοκυριών δεν αντέχουν σε καμία κριτική. Τα προχθεσινά δηλαδή, αφού να σημειώσουμε ότι τα αναθέματα, γιατί όλοι μας γυρνάμε και μέσα στην κοινωνία ζούμε και σε σούπερ μάρκετ πάμε και ψωνίζουμε. Λοιπόν, τα αναθέματα μέσα και έξω από το σούπερ μάρκετ πάνε σύννεφο από τους καταναλωτές. Η κυβέρνηση σε αυτή την κατάσταση... Διαπίστωσαν δηλαδή αυτές τις μέρες, τώρα που γίνεται αυτό το παιχνιδάκι και το σουλάτσο του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη και της κουστοδίας του στα σούπερ μάρκετ, όταν λοιπόν διαπίστωναν ότι θα πρέπει να πληρώνουν ένα εβδομαδιάτικο για να καλύψουν στοιχειωδώς, το τονίζω, στοιχειωδώς τις ανάγκες τους για λίγες μέρες της εβδομάδας, όχι όλη την εβδομάδα. Σωστά. Γιατί παρά το ότι προσδοκούσαν ή ενδεχομένως θεωρούσαν ότι θα βρουν ευθυνότερα προϊόντα στο περίφημο καλάθι, να μην το χαρακτηρίσω, νοικοκυράς το λένε, του νοικοκυριού συγγνώμη, θα πρέπει παράλληλα να πηγαίνουν και βόλτα από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ. Πληρώνοντας λοιπόν, πανάκριβη βενζίνη βέβαια. Δεν σας άκουσα. Πληρώνοντας πανάκριβη βενζίνη από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ, γιατί δεν είναι κατά ανάγκη το ένα δίπλα στο άλλο. Κοιτάξτε, μέχρι και το μισό του εισόδημα περίπου χάνουν τα λαϊκά νοικοκυριά εξαιτίας ακριβώς του κίνητρου της ακρίβειας, του πληθωρισμού και της στρατηγικής που εδώ μπλέκεται το ζήτημα των καυσίμων, όπως είπατε και εσείς, της ενέργειας εν γένει αν θέλετε, ναι. Της στρατηγικής της πράσινης μετάβασης στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας. Και ακριβώς η κυβέρνηση θα πρέπει, και ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, αλλά η κυβέρνηση συνολικά θα πρέπει να απολογηθεί στις οικογένειες που στενάζουν από την ακρίβεια και τους τεράστιους έμεσους φόρους που συμβάλλουν στο να είναι απληστιαστά όλα τα προϊόντα ευρείας λαϊκής κατανάλωσης. Η κυβέρνηση σηκώνει τα χέρια ψηλά και λέει όλη αυτή η τραγωδία έχει ονοματεπώνυμο. Ρωσία. Πούτιν. Ναι, κοιτάξτε. Είναι αυτή η λεγόμενη αν θέλετε προπαγάνδα και από την κυβέρνηση και από άλλα κόμματα αν θέλετε, όχι τόσο ευκρινώς ή 100%, ότι η κρίση, η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση δηλαδή, η ακρίβεια είναι όλα αυτά εισαγόμενα. Όμως δείτε κύριε Δημητρακόπουλε, ο πληθωρισμός, επισημαίνεται το εξής, ότι ο πληθωρισμός δεν είναι εισαγόμενος, όσο και αν
Η προηγούμενη οικονομική κρίση είχε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις. Γιατί για τη διαχείριση τα κράτη και οι κυβερνήσεις επιστράτευσαν μια σειρά από μέτρα επεκτατικής πολιτικής, να θυμίσουμε. Σωστά. Και σε πρωτοφανή κλίμακα κιόλας. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, μετά, αν θυμάμαι καλά, και σαν στοιχεία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή τι, χαμηλά επιτόκια, αναστολή δημοσιονομικών περιορισμών, ταμεία χρηματοδότηση μεγάλων επενδύσεων, φοροαπαλλαγές και άλλα μέτρα στήριξης όμως ποιον, του κεφαλαίου, από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Και αυτό εφαρμόστηκε, και αυτά τα μέτρα εφαρμόστηκαν, οι κατευθύνσεις αν θέλετε, από όλες τις κυβερνήσεις, ανεξαιρέτως, δεξιές, νεοφιλελεύθερες, κεντρώς, προοδευτικές, όπως θέλετε, βαφτίστες τις. Και συνέπεια αυτών ακριβώς είναι η άνοδος του πληθωρισμού σε ιστορικά υψηλά, που βέβαια αφαιμάζει το λαϊκό εισόδημα. Να λοιπόν τι κρύβεται πίσω από την αύξηση στο ΡΑΦ που η κυβέρνηση τη λανσάρει, να το πω έτσι, ως εισαγόμενη, και είναι μια κατάπτυστη κοροϊδία στο λαό, ότι και παράλληλα ότι θα την αντιμετωπίσει με τα καλάθια καπαμά, επιτρέψτε μου, για να επαναφέρω και τη λέξη αυτή που πρόσφατα βγήκε δημόσια συζήτηση. Έτσι παράλληλα, δίπλα σε αυτά που αναφέρα παραπάνω, είναι και το κόστος φυσικά ενέργειας, που παραμένει ένα μεγάλο ζήτημα, ένα μεγάλο αγκάθι για το εισόδημα της λαϊκής οικογένειας. Όμως και εδώ τα πράγματα μιλάνε από μόνο τους, ότι οι αυξήσεις στο ρεύμα και στα καύσιμα ξεκίνησαν πολύ πριν από τον Ιμπεριαλιστικό Πόλεμο και φυσικά απογειώθηκαν με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, και η τάση αυτή επέδρασε στην τάση παράλληλα αυτή, επέδρασαν καθοριστικά η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, που πρόσθεσε νέα καπέλα, να το πω έτσι, στους λογαριασμούς των οικοκυριών. Άρα λοιπόν είναι αποτέλεσμα επίσης της αντικατάστασης των φθηνότερων πηγών, μην το ξεχνάμε αυτό, όπως ο λιγνίτης, με ακριβότερα καύσιμα στην ηλεκτροπαραγωγή, όπως το φυσικό αέριο, το όνομα όμως της πράσινης μετάβασης. Και η εγχώρια αγορά, παράλληλα η εγχώρια αγορά ενσωματώθηκε, να θυμίσουμε, στο χρηματιστήριο ενέργειας ήδη από την εποχή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Να θυμίσουμε για τη ρήτρα αναπροσαρμογής που διασφαλίζει 100% την υπερκερδοφορία των ομίλων στην ενέργεια. Ζητήματα λοιπόν που έχουν καταστροφικές συνέπειες στο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος σε ό,τι αφορά την τσέπη της πλειοψηφίας του λαού μας. Και συνολικά αυτά που ανέφερα, που είναι τμήματα της λεγόμενης στρατηγικής για την πράσινη ανάπτυξη ως επιλογή του κεφαλαίου και των κυβερνήσεων και των κομμάτων, όλων των άλλων κομμάτων και στη χώρα μας, εκτινάσει στο κόκκινο τις τιμές της ενέργειας και συνολικότερα από εκεί και πέρα των υπολείπων αγαθών. Για να αυξάνουν διαρκώς τα κέρδη μια χούφτα όμιλη, είτε στην ενέργεια είτε στον αγροδιατροφικό τομέα, και πάει λέγοντας. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι ο προσανατολισμός σε εναλλακτικές πηγές ήταν στρατηγικός στόχος για την αστική τάξη στη χώρα, στη χώρα μας, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτήν ακριβώς τη στρατηγική την υπηρετήσαν και την υπηρετούν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στους σχεδιασμούς γενικότερα τους ευρωατλαντικούς. Με αφορμή δηλαδή και την μετατροπή της χώρας μας σε μια απέραντη νατοϊκή βάση, να θυμίσουμε δηλαδή την Αλεξανδρούπολη, το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, που είναι, αποτελεί πλέον ένα σημείο, αν θέλετε, από τα παραχωρηθέντα στους Αμερικανούς και στους σχεδιασμούς τους ευρωατλαντικούς, που πέρα από τη γεωστρατηγική παρέμβαση που θέλουν να έχουν, θα έχουν φυσικά, τους δίνεται μάλλον η δυνατότητα να έχουν και δυνατότητα σχεδιασμών, παρεμβάσεων και γύρω από τα ενεργειακά. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που τονίζουμε, και δείτε τώρα, βγαίνουν και επέρονται για τις μειώσεις, τις λεγόμενες μειώσεις των προϊόντων, την ίδια ώρα που η λαϊκή απέτηση, κύριε Δημητρακόπουλη, είναι πιο, η ανάγκη δηλαδή ποια είναι, ουσιαστικών αυξήσεων στους μισθούς,
στις συντάξεις. Σωστά. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Αυτό λέγεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Ούτως ώστε να δοθούν πραγματικές ανάσες ανακούφισης και όχι η κοροϊδία και ο εμπεγμός που βιώνουμε τις τελευταίες μέρες από την κυβέρνηση το ζήτημα, δηλαδή συγγνώμη, των τιμών των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ. Και φυσικά εμείς λέμε και με αφορμή την 9η Νοέμβρη που είναι η μέρα πανελλαδικής πανεργατικής απεργίας, ναι, ότι ακριβώς αυτά τα ζητήματα που ούτως ή άλλως αναδεικνύονται πρέπει να βρεθούν στο επίκεντρο της λαϊκής διεκδίκησης. Οι αυξήσεις δηλαδή σε μισθούς, συντάξεις, κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, φθηνή ενέργεια και η πανελλαδική πανεργατική απεργία στις 9 Νοέμβρη να αποτελέσει ένα μεγάλο σταθμό στη συνέχιση αυτού του αγώνα και των διεκδικήσεων των εργαζομένων. Σωστά και το ευχόμαστε και εμείς. Το ευχόμαστε και εμείς, εξάλλου θα συμμετέχουμε. Λοιπόν, κύριε Λαμπρούλη, να σας ευχαριστήσουμε που αποδεκτήκατε το κάλεσμά μας και να σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή συνέχεια, να είστε καλά, ευχαριστώ.